Από τον Ιανουάριο του 2022 ξεκινούν, όπως εκτιμάται, οι εργασίες για την αντιστήριξη του δρόμου στη λεγόμενη κακιά στροφή στο ΒΟΑΚ, λίγο πριν τη Λυγαριά, όπου η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ. Χθες έγινε η υποβολή των προσφορών από τους τρεις διαγωνιζόμενους. Αύριο το πρωί θα έχουμε και την εικόνα για τον προσωρινό μειοδότη. Η σύμβαση θα πάει για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Πάμε λογικά, από το νέο έτος θα ξεκινήσει. Είναι κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό. Είναι σίγουρα μια περιοχή του υφιστάμενου βόρειοδικού άξονα που μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετό καιρό. Το έργο δημοπρατήθηκε και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πασαλότυχου σε όλο το μήκος κακιάς στροφής, ενώ οι εργασίες θα διαρκέσουν 12 μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει δοθεί και από το Υπουργείο, αρχές του χρόνου θα έχουμε εργολάβο. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ένα χρόνο. Θα είμαστε σίγουρα σε εγρήγορση και σε επικοινωνία με το Υπουργείο για να παρακολουθούμε κάθε φάση της εξέλιξης του έργου. Καταρχήν, μόνο χαρά μας φέρνουν τέτοια γεγονότα. Σαφώς, ξέρουμε όλοι ότι ο γνωστός πλέον ΒΟΑΚ είναι ένας γερασμένος δρόμος υπερήλικας που χρήζει φροντίδας. Σε πολλά σημεία μάλιστα χρήζει ιδιαίτερη φροντίδας. Ένα από αυτά τα σημεία είναι η κακιά στροφή στην Αγία Πελαγία, όπου υπάρχουν οι επικίνδυνες ρηγματώσεις τα τελευταία χρόνια. Και όλα αυτά συμβαίνουν 14 μήνες μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης για την αντιμετώπιση των ισχυτικού φαινομένου, το οποίο σκόρπισε τον τρόμο στους οδηγούς τον Οκτώβριο του 2019, ενώ 2 μήνες αργότερα το γεωτρύπανο έπιασε δουλειά, πραγματοποιώντας δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος. Περιλαμβάνουν πασαλότυχους, τείχους δηλαδή κατασκευασμένους με πασάλους και με αγκύρια, ώστε να μπορέσει στις συγκεκριμένες θέσεις να έχουμε το συντελεστή ασφαλείας. Θα ληφθεί κάθε μέτρο ώστε να μην έχουμε επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Θα δουλέψουμε εντατικά μέχρι τον Μάιο.